Μέρα, ευχαριστώ. Η εταιρεία έκανε την παρακολούθηση των καλών όρων λειτουργίας της αγοράς και της θέσης των μέτρων της αγοράς. Οι υπηρεσίες μας είναι κάθε μέρα παρούσες σε ελέγχους, είτε στις ελληνικές αγορές, είτε στα καταστήματα υγιεινών συνήθειων, είτε στα σούπερ μάρκετ. Θα είναι μεγάλη εβδομάδα και στα σφαγεία και στα σημεία πώλησης κρέατος. Η προσπάθεια είναι να κάνουμε έναν έλεγχο για να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, διαπιστώνουμε ότι τηρούνται. Τα μέτρα υγιεινής επίσης δεν γίνονται και βεβαίως να γίνονται σε βάση επιβιασμού. Με ευχαριστώ ότι η εκτίμησή μου καταρχήν είναι ότι υπάρχει επάρκεια από την Ελλάδα. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσει να είναι. Οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχει επάρκεια ντόπιων προϊόντων και στο αναμάτι και ιατρικό. Και βεβαίως η παράκληση προς όλους είναι αφενός να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Δεν αξίζει να έχουμε συγκρασμό και παρέχουμε τα μέτρα ασφαλείας όταν είναι ηλικία να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως θέλω να κάνω και μια έκκληση στους όρους. Οι παραγωγές έχουν το πλάκι άριστη, είτε είναι αγροτικά προϊόντα είτε κτηνοτροφικά. Και επομένως, εν ώψη και του Πάσχα, ας απευθυνθούμε όλοι σε ντόπιους παραγωγούς, να ενισχύσουμε τους ντόπιους παραγωγούς και για την ποιότητα των προϊόντων τους και για την ενίσχυση της ιατρικής αγοράς που έχει ανάγκη όλοι. Επειδή πλέον οι παραγωγοί δεν δουλεύουν όλοι μαζί τις ίδιες ημέρες, είναι μισή τη Δετάρτη, μισή τη το Σάββατο. Έχετε ακούσει κάποια παράπονα από αυτούς που έχουν αυτή την αλλαγή? Κοιτάξτε, είναι εύλογο να υπάρχουν εντοπισμένες δυσαρέσκειες, δεν είναι δουλειά της περιφέρειας. Σε συνεργασία με τον Δήμο θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στο να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι όλοι δουλεύουν όλες τις ημέρες. Όλοι θα θέλαμε οι δουλειές μας να είναι σε λειτουργία χωρίς τις διακοπές που γίνονται. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η διακοπή που έχει γίνει είναι για την υγεία όλων, άρα και των παραγωγών και των καταναλωτών και των εταιρεών. Είναι το μέγιστο αγαθό για το οποίο πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Λέω λοιπόν ότι κάποιοι έχουν μείωση του σύντηματός τους. Προσπαθούμε και η έκκληση του να στηρίξουμε όλους και στην αγορά ντόπιων προϊόντων εν ώψη του Πάσχα και στις εξαγωγές δεν είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Αρκαδία αλλά για τις υπόλοιπες περιφερειακές ομάδες της περιφέρειας. Έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι προσπαθούμε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην αγορά. Θέλω να ελπίζω ότι αυτό περνώντας ο καιρός θα είναι όλο και μικρότερο όλο και μικρότερη επίπτωση στην αγορά. Και επαναλαμβάνω ότι όλοι στηρίζοντας τους ντόπιους παραγωγούς και τους ντόπιους εμπόρους μπορούμε να εξαλείψουμε αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα.